τον κύριο Σωτήρη Καμενόπουλο, ο οποίος σας θυμίζω και από το παρελθόν μας έχει εισαγάγει στην υπόθεση των σπάνιων γεών στον πλανήτη. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης και ενδιαφέρεται ερευνητικά για τη βιώσιμη αξιοποίηση των πόρων των ορυκτών, τη γεωπολιτική, τη διαχείριση των κινδύνων. Παρακολουθεί όμως ό,τι ακριβώς γίνεται σε όλη τη διεθνή κοινότητα. Τολμώ να πω ότι καθημερινά μας κατακλείζει με δεκάδες ενημερωτικά σημειώματα. Καλημέρα κύριε Καμενόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με μια επιθετική ερώτηση. Υποστηρίζετε ότι δεν συμβαίνει τίποτα? Συμβαίνει. Πώς δεν συμβαίνει? Συμβαίνει κλιματική αλλαγή, όπως συνέβαινε εδώ και εκατομμύρια χρόνια όμως. Αυτό όμως δεν συνδέεται, όπως υποστηρίζουν αρκετοί επιστήμονες, με το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Κλιματικές αλλαγές συνέβαιναν εδώ και εκατομμύρια χρόνια. Αυτό που δεν μας λένε όμως, και ειδικά τώρα για την έξαρση των υψηλών θερμοκρασιών που βιώνει όχι όλη η Ευρώπη, ένα ορισμένο κομμάτι της Ευρώπης, γιατί μέχρι στιγμής στην Κρήτη δεν νομίζω να έχουμε παράπονο, μια χαρά τα πηγαίνει ο καιρός, είναι ότι αυτά ξεχνούν ορισμένοι επιστήμονες να τα συνδέσουν με τη μεγαλύτερη σφαίρα που βρίσκεται πάνω μας και τη βλέπουμε καθημερινά και που λάμπει, αυτή την ολόχρηση πανέμορφη σφαίρα που λέγεται ήλιος. Και να σας το εξηγήσω, άμα θέλετε. Βεβαίως. Λοιπόν, οι επιστήμονες οι οποίοι υποστηρίζουν, αυτοί που λένε 99% υποστηρίζουν ότι βρισκόμαστε σε κλιματική κρίση λόγω του διοξιδίου του άνθρακα, ξεχνούν να αναφέρουν ότι αυτά συνδέονται, όπως και να το κάνουμε, με τις λεγόμενες ηλιακές εξάρσεις. Υπάρχουν οι λεγόμενοι ηλιακοί κύκλοι ή αλλιώς Wolf-Glasberg, οι οποίοι συμβαίνουν σε περιόδους ανά 11 περίπου χρόνια. Αυτοί οι κύκλοι έχουν παρατηρηθεί από τους αστρονόμους, παρακολουθούνται από δορυφόρους και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο τέλος ενός τέτοιου ηλιακού κύκλου που αναμένεται να κορυφωθεί τέλος του 2019, αρχές του 2020, επηρεάζοντας το κλίμα της γης. Αυτή η κύκλη Wolf-Glasberg είναι πολύ γνωστή στους επιστήμονες. Απλώς τώρα οι έχοντες την αντίληψη ότι θέλουν να εισπράξουν προφανώς πράσινους φόρους, το έχουν μετατρέψει σε ένα παγκόσμιο γεγονός και με τη βοήθεια ορισμένων άλλων επιστημόνων, οι οποίοι ίσως και να ωφελούνται οικονομικά από αυτές τις καταστάσεις, μας το παρουσιάζουν ως κλιματική αλλαγή. Δεν είναι έτσι λοιπόν. Άρα λέτε ότι προφανώς έχουμε αλλαγές, δεν έχουμε κρίση και δεν έχουμε κλιματική στερεία. Όμως θα σας πει κάποιος, ο αντίλογος κύριε Καμενόπουλε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία επιστημόνων, ξένων και Ελλήνων οφείλω να πω, και κορυφαίων προσωπικότητων, διατείνονται ότι η αλόγιστη σπατάλη του πλούτου της γης, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος, έχουν φτάσει την κατάσταση στο μη αναστρέψιμο. Πώς εσείς, όχι μόνο εσείς, πρέπει να το πω αυτό, ναι, και άλλοι επιστήμονες, ακόμη και μετεωρολόγοι από την Κρήτη, έχουν άλλη άποψη επ' αυτού? Λένε δηλαδή ότι έχουμε πράγματι θερμοκρασίες διαφορετικές από το παρελθόν, έχουμε φαινόμενο κλιματικής αλλαγής, δεν έχουμε όμως φαινόμενο κλιματικής κρίσης. Δεν έχουμε φαινόμενο κλιματικής κρίσης, γιατί άμα δει κάποιος τις καμπύλες οι οποίες παρατηρούνται από επιστήμονες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βλέποντας, παρατηρώντας την συμπεριφορά του ήλιου, θα καταλάβει ότι τέτοιου είδους εξάρσεις στις θερμοκρασίες υπήρχαν περιοδικά εδώ και εκατοντάδες χρόνια, χιλιάδες, εκατομμύρια χρόνια. Απλά ο άνθρωπος τώρα καταφέρνει μέσω των δορυφόρων να παρατηρεί αυτές τις εξάρσεις του ήλιου. Άμα δει φυσικά και συγκεκριμένες εργασίες επιστημόνων από το 1991, θα δει πάρα πολύ όμορφα πώς συσχετίζονται οι ηλιακές εξάρσεις με τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και ταυτόχρονα
με την συμπεριφορά του διοξιδίου άνθρακα στη γη. Αυτό που έχει ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι βάσει τέτοιων εργασιών εδώ και πολλά χρόνια διαπιστώνεται ότι η έξαρση του διοξιδίου του άνθρακα δεν είναι το αίτιο, αλλά είναι το αιτιατό, δηλαδή το αποτέλεσμα αυτών των ηλιακών εξάρσεων. Τέτοιες ηλιακές εξάρσεις, αν θυμόμαστε καλά το παρελθόν, υπήρχαν φόβοι ότι θα επηρέαζε και επηρεάζει όντως ακόμα και την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα κινητά τηλέφωνα και στους σταθμούς εκπομπής ραδιοφώνου κλπ. Και τηλεόρασης. Όλα αυτά φυσικά και τα βλέπουμε να συμβαίνουν. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια τέτοια καμπύλη αυτή τη στιγμή, στην οποία πλησιάζει το τέλος ενός κύκλου στον ήλιο και η απαρχή του επόμενου, η οποία δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατήσει, ορισμένους επιστήμονες μας κάνει πραγματικά να προβληματιζόμαστε για το γεγονός ότι χωρίς καμία προσπάθεια να δοθεί η άλλη πλευρά, η άλλη άποψη, ορισμένοι επιστήμονες σε παρέα με πολιτικούς προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο φυσικό φαινόμενο έτσι ώστε να περάσουν διάφορες πολιτικές σκοπιμότητες. Θα έρθω σε αυτό. Πείτε μου, και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται για το λιώσιμο των πάγων στους πόλους, για την ερημοποίηση, το ότι η Κρήτη θα γίνει έρημος και η Βρετανία θα γίνει Μαρόκο, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, θεωρείτε ότι δεν έχει ως αιτία, όχι ως αιτία, το την αύξηση του διοξιδίου του άνθρακος και τη ρήπανση του περιβάλλοντος από τις ανθρώπινες δραστηριότητες? Και λένε κάποιοι, μήπως όλα αυτά τα λέτε γιατί είστε, όχι εσείς, αλλά ένας κύκλος με έναν τρόπο απολογητές του λόμπι του πετρελαίου. Κοιτάξτε, το θέμα της ερημοποίησης το ακούμε για την Κρήτη εδώ και 20 χρόνια. Από το 2001 υπάρχουν, άμα βρει κάποιος στο ίντερνετ, μπορεί να βρει τέτοιες ειδήσεις, και ακόμα η ερημοποίηση της Κρήτης δεν έχει γίνει. Φέτος είχαμε πάρα πολύ βροχόπτωση. Αν ήταν έτσι, θα είχε καταρρεύσει η μεσητική αγορά της Κρήτης. Δεν είναι χαζοί οι επιχειρηματίες να ρίχνουν τα λεφτά τους στη μεσητική αγορά σε διάφορες περιοχές της Ευρώπης και ειδικά της Κρήτης, εάν βλέπαν ότι οι επενδύσεις που είχαν σκοπό να κάνουν θα καταραίουν σε 20 χρόνια. Φυσικά και υπάρχει παρέμβαση του ανθρώπου και το είδαμε φέτος να συμβαίνει με τις πλημμύρες που έγιναν στον Κερίτη, στον ποταμό, όταν καθέτος τα ρέματα τα οποία περνάνε τον ομό Χανίων και απορρέουν προς τη βόρεια πλευρά του ομού Χανίων, είναι περίπου 12 ρέματα και πάρα πολλά από αυτά έχουν καταπατηθεί. Μην τα ρίχνουμε στην κλιματική αλλαγή και στο γεγονός ότι το διοξείδιο του άνθρακα θα επηρεάσει το κλίμα της Κρήτης και θα ερημοποιηθεί η Κρήτη, όταν όντως υπήρξε ανθρωπογενής παρέμβαση με την καταπάτηση και τον μπάζωμα δεκάδων ρεμάτων. Άλλο είναι αυτό το θέμα και άλλο το γεγονός ότι όντως συμβαίνουν φυσικά φαινόμενα τα οποία παρακολουθούνται και τα οποία σε αρκετούς επιστήμονες είναι γνωστά εδώ και πάρα εκατοντάδες χρόνια. Προφανώς, κύριε Καμενόπουλε, και συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν δίνεται κανένα συγχωρό χάρτη στις μεγάλες πατάτες και εγκλήματα που έχουν κάνει οι πετρελαϊκοί κολοσσοί. Δεν λέτε αυτό? Καμία σχέση, ναι. Εννοείται. Ναι. Πουδενή, σαν Έλληνας φορολογούμενος και σαν πατέρας ο ίδιος, δεν θα ήθελα δηλαδή πουδενή να έρθουν εδώ πέρα εταιρείες υδρογοναθράκων και να κάνουν ό,τι τους κατέβει το κεφάλι, παραβιάζοντας κανόνες και περιβαλλοντικούς νόμους. Εννοείται. Ποιος θα το δεχόταν αυτό, τρελός είμαι? Δεν υπάρχει περίπτωση. Απ' την άλλη μεριά όμως θέλω να σκεφτούν κάτι ο απλός Έλληνας πολίτης. Αν μπείτε στο site, το επίσημο site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν δίνει μοντέλο πρόβλεψης πάνω από 7 ημέρες. Είναι δυνατόν λοιπόν κάποιοι επιστήμονες να έρχονται και να μας λένε από το 2001 ότι, ξέρετε, θα σας δίνουμε ένα μοντέλο πρόβλεψης του καιρού και του κλίματος για τα επόμενα 20 χρόνια? Μα αυτό είναι αδύνατον. Έτσι. Είναι σαν να μου λένε ότι θα προβλέψει ένας οικονομολόγος τη συμπεριφορά μιας μετοχής συγκεκριμένης, χύψη, η οποία ποια θα είναι η τιμή της μετά από 20 χρόνια. Αυτό είναι αδύνατον να συμβεί. Άρα κατά τη γνώμη σας, κύριε Καμενόπουλε, πάνω σε μια υφιστάμενη κλιματική αλλαγή, όπου καθοριστικό ρόλο για σας παίζει ο ήλιος, τι είναι αυτό που χτίζεται αυτό το διάστημα? Γιατί προφανώς καλά οι όσοι κάνουν το παιχνίδι, ο κόσμος αντιλαμβάνεται, τις έχετε δει και εσείς τις εικόνες, τι γίνεται στο Σικουάνα, τι γίνεται στον Τάμεση, τι γίνεται σε βόρειες χώρες γενικά αυτή την περίοδο. Επί της ουσίας λοιπόν, ποιο είναι το παιχνίδι, κατά τη γνώμη σας?
Το παιχνίδι είναι αυτό που ψέλησε πριν λίγο καιρό στην πρώτη της ομιλία η νέα πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Φον Λέιεν, η οποία βγήκε κατευθείαν και είπε ότι θα εφαρμόσει κλιματικό φόρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το έκανε, δηλαδή υπάρχει χρήμα από πίσω, έτσι. Το χρήμα. Αυτό προφανώς λοιπόν τώρα θα χτυπήσει όλες την πόρτα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και απομένει να δούμε κατά πόσο θα το αποδεχτούν οι διάφορες κυβερνήσεις. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ έντονο το στοιχείο, γιατί η κυρία Φον Λέιεν για να εκλεγεί και να ζήτησε την ψήφο κάποιων ακραίων αριστερών ευρωβουλευτών και των πράσινων ευρωβουλευτών. Έτσι τώρα στην πρώτη της ομιλία αυτό το πράγμα που έκανε ήταν να τους δώσει το δώρο για την εκλογή της. Και το δώρο για την εκλογή της είναι να ικανοποιήσει διάφορα λόμπι στις Βρυξέλλες. Όποιος επισκεφθεί τις Βρυξέλλες υπάρχουν συγκεκριμένα κτίρια, έτσι, τα οποία υπάρχει λόμπι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια έξαρση υποβοηθούμενης βέβαια των καιρικών συνθήκων που υπάρχουν και που συμβαίνουν περιοδικά στη Βόρεια Ευρώπη, έτσι ώστε να υπάρξει ένα είδος ψυχολογικών επιχειρήσεων σε βάρος των λαών, των ευρωπαϊκών λαών, έτσι ώστε να αποδεχτούν μετά χωρίς καμία αντίδραση σχεδόν το γεγονός «Α, φταίμε, άρα θα πληρώσουμε περισσότερο φόρο». Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις, PSYOPs λέγονται αυτές, είναι σχεδιασμένες δραστηριότητες που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια ειρήνης ή πολέμου, κατευθυνόμενες, έτσι ώστε να επηρεαστούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και να δημιουργηθούν τέτοιες τάσεις και στη συμπεριφορά των κοινωνιών, ώστε να ευνοηθούν διάφοροι πολιτικοί στόχοι. Είναι γκρίζες επιχειρήσεις. Δηλαδή χρησιμοποιούν μισή αλήθεια. Αυτό το πράγμα συμβαίνει αυτή τη στιγμή, κύριε Σαχίνη. Και πείτε μου, οι ανακοινώσεις που κάνουν, κύριε Καμενόπουλε, μεγάλες υπηρεσίες όπως είναι οι επιστήμονες από την NASA, θα σας πω εγώ. Και αυτές τις βγάζετε off. Κοιτάξτε, όποιος γνωρίζει τι εστί δημόσιο μπορεί να καταλάβει ότι και αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να εξασφαλίσουν τις θέσεις εργασίας τους. Αυτό το λένε οι Αμερικάνοι job security. Έτσι δημιουργούν κάποιες τεχνητές συνθήκες και πολλαπλασιάζουν τα δημοσιεύματα έτσι ώστε να επηρεαστεί ψυχολογικά ο κόσμος. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, άμα δείτε τι μισθούς παίρνουν στη NASA, το οποίο είναι δημόσιοι υπάλληλοι κι αυτοί, έτσι, μην το ξεχνάμε, δημόσιοι υπάλληλοι είναι κι αυτοί, προφανώς τους ευνοεί το γεγονός ότι και θα χρησιμοποιήσουν το γεγονός αυτή της παρατήρησης, της περιοδικής έξαρσης της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, ώστε να προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας τους και τους υψηλούς μισθούς. Όλα αυτά φυσικά ξεκίνησαν την περίοδο των κυρίων Κλίντον και Αλ Γκορ. Μάλιστα. Και το άλλο το σύστημα που αγοράζουμε, το απόθεμα διοξιδίου του άνθρακα που καταναλώνει κάθε χώρα, τα ξέρετε αυτά. Φυσικά και τα ξέρω. Αυτά φυσικά είναι εμπλεγμένος ο κύριος ο Αλ Γκορ, ο οποίος είναι μέλος σε δύο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες κάνουν και τέτοια διαχείριση, οι οποίες εταιρείες εμπλέκονται σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης κλπ. Όλα αυτά φυσικά είναι επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή βιώνουμε και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το πράγμα. Έτσι, γιατί τα συμφέροντα, μην ξεχνάμε, τα οικονομικά είναι πάρα πολύ υψηλά. Ας συμβάλλουμε και το γεγονός ότι ξαφνικά ξεκίνησε και η συζήτηση από το πουθενά, εκεί πέρα που είχε τελειώσει, της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Τώρα, ότι θα βοηθήσει και η πυρηνική ενέργεια στη λύση της κλιματικής κρίσης, όπως αναφέρεται. Ξαφνικά βρεθήκαμε να θεωρούμε και την πυρηνική ενέργεια ότι είναι κάτι το όμορφο και περιβαλλοντικά. Πώς να το πούμε, περιβολητικά χρήσιμο. Ας το πούμε. Ωραία, θα σας πει κάποιος και οι οικολογικές οργανώσεις τρελάθηκαν. Όχι, να κάνω την ερώτηση και εγώ από πού πληρώνονται οι οικολογικές οργανώσεις. Δηλαδή, μην το ξεχνάμε και αυτό το γεγονός ότι το χρήμα ρέει προς τα δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, οριζόντια. Μη φαίνεται παράξενο λοιπόν στον κόσμο εάν θεωρηθεί ότι μια οικολογική οργάνωση μπορεί να συνδέεται οικονομικά με διάφορα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί τα ακούγεται παράξενο αυτό το πράγμα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, υπάρχει μια υπερβολή σε μια ούτως ή άλλως διαπιστωμένη αλλαγή θερμοκρασιών, που δίνεται μια άλλη ερμηνεία εσείς. Θα σας πει κάποιος, καλά, η ανθρώπινη δραστηριότητα δεν ευθύνεται για τίποτα. Φυσικά και ευθύνεται. Δηλαδή, το θέμα της
της περιβαλλοντικής καταστροφής της θάλασσας, όταν ρέουν ας πούμε διάφορα χημικά μέσα σε ποτάμια ή στα νερά, εννοείται αυτό δεν είναι καθόλου σωστό και πρέπει να χτυπηθεί όχι απλά ανελέητα, να κλείσουν και εταιρείες για αυτό το λόγο. Το ίδιο ισχύει και για το θέμα των πλαστικών μέσα στη θάλασσα. Εννοείται ότι αυτά ισχύουν και πρέπει να χτυπηθούν αλήπητα. Ή το γεγονός ότι ίσως κάποιες εταιρείες υδρογοναθράκων να μην εφαρμόζουν σωστούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Και εκεί να χτυπηθεί ανελέητα η κάθε είδους εταιρεία. Απ' την άλλη μεριά όμως, ας λένε όμως και την πραγματικότητα, μην δίνουν τη μισή αλήθεια, έτσι ώστε να καταλάβει ο κόσμος ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι καθόλου αθώες. Γιατί παραδείγματος χάρη για να κατασκευαστεί μια ανεμογεννήτρια των 2 ΜΒ θέλει περίπου ένα τόνο από σπάνιες γαίες. Οι σπάνιες γαίες βγαίνουν πού? Στην Κίνα και είναι μια περιοχή, να φανταστείτε, 48 τετραγωνικών χιλιόμετρων, υπερδιπλάσια από τα Χανιά, η οποία είναι γεμάτη με τοξικά εξαιτίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να τα λένε αυτά στον κόσμο, να μην λένε λοιπόν μισή την αλήθεια σαν είδος ψυχολογικών γκρίζων επιχειρήσεων, έτσι. Η αλήθεια πρέπει να λέγεται ολόκληρη. Θέλω να κλείσουμε ως εξής, κύριε Καμενόπουλε. Μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει να συνυπολογίσετε, και την ξέρετε εσείς, μια κουβέντα που έχει ανοίξει για τους ορυκτούς πόρους της πατρίδας μας και σε μια ιδιαίτερα γεωπολιτικά ευαίσθητη περιοχή και γεωστρατηγικά έχει ανοίξει και μια τέτοια συζήτηση. Αν μιλάμε δε για την Κρήτη νοτίως, ετοιμαζόμαστε για τις πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις φυσικού αερίου. Εδώ αυτό πώς κουμπώνει κατά τη γνώμη σας? Κοιτάξτε, τα συμφέροντα είναι τέτοια έτσι ώστε δεν θα ήθελαν να δουν την αξιοποίηση του φυσικού αερίου της πατρίδας μας, και ως εκ τούτου εμπλέκεται και η γεωπολιτική, καθώς θα χαθούν δισεκατομμύρια, γιατί εάν κερδίσει η Ελλάδα από αυτά τα χρήματα, προφανώς από κάπου αλλού θα χαθούν αυτά τα χρήματα, από κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες ανοίγουν σε συγκεκριμένες χώρες. Κάπου εκεί πέρα κουμπώνει όλο αυτό το θέμα και βλέπουμε μία έξαρση στην οποία εμπλέκονται και οι οικολογικές οργανώσεις, οι οποίες λένε να μην αξιοποιηθεί ο ελληνικός ορυκτός πλούτος και να χρησιμοποιηθούν μόνο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή να εισάγουμε ενέργεια από αλλού. Έτσι εμπλέκεται γεωπολιτικά όλο το παζλ και κάπως εκεί πέρα ολοκληρώνεται, ας πούμε, για να δούμε καλύτερα τη μεγάλη εικόνα. Λέει εδώ ένας ακροατής, άρα κατά τον κύριο Καμενόπουλο αυτές οι αλλαγές θερμοκρασίας είναι μέσα στα φυσιολογικά του κύκλου που κάνει ο πλανήτης μας? Είναι απόλυτα φυσιολογικά και αναμενόμενα. Αν δει κανείς λοιπόν τα διαγράμματα που υπάρχουν σε συγκεκριμένες επιστημονικές έρευνες, είναι αναμενόμενα και περιμένουμε τώρα τον κύκλο του τέλους του 24ου κύκλου Wolf-Glaesberg από τις ηλιακές εξάρσεις και την αναμονή του νέου κύκλου από τα μέσα περίπου του 2020, στον οποίο μπορεί να αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Είναι απόλυτα αναμενόμενα αυτά. Άλλος ακροατής λέει, για ρωτήστε τον κύριο Καμενόπουλο, υποστηρίζει δηλαδή ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι το πιο φιλικό προς το περιβάλλον είδος ενέργειας? Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα έχει τα θετικά της και τα αρνητικά της. Μπορεί να είναι απόλυτα θετική όταν εφαρμοστεί, ας πούμε, στην περιοχή της Δανίας, όπου εκεί πέρα δεν υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα και βουνά, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά τα βουνά της Κρήτης όταν θα ξεπατωθούν ένα σωρό κορφοβούνια ή όταν η Κρήτη θα έχει συμβάλει μέσω των τοξικών και ραδιενεργών υλικών τα οποία εκπέμπουν η εξόρυξη των σπάνιων γεών στην Κίνα, θα έχει συμβάλει η Κρήτη και με το ποσοστό τους σε αυτά τα τοξικά. Δεν λέω να μην αναπτυχθεί, προσέξτε, δεν λέω να μην αναπτυχθεί η τεχνολογία των ΑΠΕ, εννοείται ότι πρέπει να αναπτυχθεί, αλλά χωρίς να μας επιβάλλουν φόρους από την τσέπη μας, έτσι ώστε να μην επιδοτούμε εμείς την ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας. Προσέξτε, γιατί παραδείγματος χάρη, αν ήταν έτσι, θα έπρεπε να μας είχαν υποβάλει σκληρούς πράσινους φόρους που θέλει να μας επιβάλλει τώρα η Κομισιόν. Θα μας είχαν επιβάλει, παραδείγματος χάρη, σκληρούς πράσινους φόρους, οτιδήποτε φόρους, για να αναπτυχθεί η τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων και για τη μετάβαση από τη σταθερή τηλεφωνία στα κινητά ή για τη μετάβαση του αναλογικού ραδιοφώνου στο ψηφιακό ραδιόφωνο όπως εκπέμπεται εσείς αυτή τη στιγμή.
γιατί να μπαίνουν πράσινοι φόροι για την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ας το αφήσουν στην ελεύθερη αγορά να το αποφασίσει, στον καταναλωτή, γιατί ιδάλλως στρεβλώνεται η αγορά. Αυτό δεν λέγεται ανταγωνιστική αγορά. Δημιουργούνται λοιπόν επιχειρηματίες του γλυκού νερού, οι οποίοι ζουν από το φόρο μου. Κρατικοδίεται επιχειρηματίες στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν δέχομαι. Το να αναπτυχθούν οι ΑΠΕ, ας αναπτυχθούν και εδώ είμαστε να βοηθήσουμε όλοι μακάρι και να αναπτυχθούν νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες να χρηματοδοτηθούν μάλιστα και η έρευνα των ΑΠΕ από τους υδρογονάφρακες και να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα μας δεκάδες, εκατοντάδες ικανότατοι επιστήμονες που ασχολούνται με την πράσινη ενέργεια και να έρθουν στην πατρίδα να κάνουμε ΑΠΕ made in Greece και όχι made in China or made in Germany. Mm. Έτσι το δέχομαι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, ακροατή. Δηλαδή, ο κ. Καμενόπουλος λέει δεν έχει δει τις εικόνες του πώς λιώνουν οι πάγοι και τα παγόβουνα στο βόρειο αρκτικό κύκλο ή στην Ανταρκτική. Δεν τον ανησυχούν αυτά. Πάντα σε ανησυχούν αυτά τα θέματα, αλλά τέτοιες εικόνες υπήρχαν και από το παρελθόν που ξαναλιώναν και ξαναδημιουργούνταν οι πάγοι. Ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει κοντή μνήμη και δεν είναι αδύνατο να θυμηθεί το τι συνέβαινε πριν, όχι πριν 5 χρόνια, πριν 10, πριν 20, πριν 50 χρόνια. Και πόσο μάλλον οι επιστήμονες που κοιτάνε τέτοιες εικόνες εδώ και 200 χρόνια. Το θέμα είναι λοιπόν να καταλάβουμε ότι αυτά εν μέρη είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία έγιναν, γίνονται και θα ξανασυνεχίσουν να γίνονται χωρίς καμία σχέση να έχει το διοξείδιο του άνθρακα. Απλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια, πέρα των ηλιακών εξάρσεων, υπάρχει και η έξαρση των κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών, οι οποίοι βλέπουν τους φόρους μας και οι οποίοι θέλουν να έχουν εγγυημένο κέρδος από τους φόρους μας. Αυτό πρέπει να σταματήσει.